ήθελα, Θεέ μου, τους υπουργούς που είναι στα υπουργεία να μπουν έστω μια φορά κι αυτοί στην ανεργία. Χωρίς δουλειά να μείνουνε όλοι, όπα, χωρίς δουλειά να μείνουνε όλοι οι βολεμένοι, να δουν πως ζουν οι άνεργοι και οι απολυμένοι. Να αλλάξουνε επάγγελμα όλοι οι βουλευτάδες και να τσικάνεις γεωργούς, βοσκούς, μα και ψαράδες. Το Παπανδρέου γυμναστήκαμε και ποδηλάτη και πάνω κάτω να γλακάς όλα τσιγιστά κράτη. Να κάνεις το πεταλωτή, να λογοπεταλώνει σουφλιάς, ραγκούσεις, άδωνης, να γίνουν τροχονόμοι. Άλλη δουλειά ο Καραμαλής, ο Σαμαράς και τώρα ψηλοί κοντοί και παχουλοί που κυβερνούν τη χώρα. Δώσ' του, Μιχαλιό, δώσ' του. Τον Κώστα τον Καραμαλή, κάμε τον Νεμεσίτη, το Τζίπρα κάμε καφετζί, λοστρώμο το Σιμίτι. Την Δαμανάκη κάμε τη στην τράπεζα ταμεία και να μετρά δραχμές, δραχμές, δραχμές έτσι για τιμωρία. Παπαρίγα, Παπαδιά, Μοδίστρα, την Κανέλη, την Τωρακά με Λουλουδού και Πλίστρα, την Κατσέλη. Το Βενιζέλο, Φούρναρι, το Μπάγκαλο, Κασάπι, το Σαμαρά, Λαρέμπορο και το Κυριάκο, Εργάτη. Και το Λοβέρδο, Άσπριτζι, στο Ίκα να πηγαίνει, 12 ώρες στην ουρά γιατρό να περιμένει, να υποφέρει κι ο γιατρός να κλείνει το ματάκι και να τα ανοίγει μόλις δει στα χέρια φακελάκι. Μάλιστα. Το Παπα Κωνσταντίνου ο θειός να κάνει παρκαδόρο. Χωρίς λεφτά θέλω να δω πως θα πληρώνει φόρο. Αχ, μωρό, μωρό μου, κάμε τον Άκη Τσοχατζό, φτωχό και διακονιάρι, το Βουλγαράκι Πεταντζή, το Παπουτζή Τζακάρι. Το με η Μάρη ήθελα, το με η Μάρη ήθελα και το καράτσα φέρει, σαν τες κυλιό να ψέλνουνε στον Άγιο Λευτέρι. Έλα! Δέχε τσακαράκι, δέχε! Να κάμεις μικροπόλητη κι άστεγο το τζουκάτο, Παπά τον Αβραμόπουλο και να μοιράζει άρτο. Λοιπόν, συγκριτικούς τις βουλευτές λιεράριδες να κάνει, να παίζουνε μωρέ και άνθρωπος φράκο να μην τους βάνει. Και όλους τ' άλλους κάμετσι, αχ, παιδί μου, και όλους άλλους κάμετσι, σφάχτες και πασαδόρους, να κάνε μένα και κάμε μένα υπουργό να τσιεμίζω φόρους. Πολλοί από τους αρχηγούς χάσανε τη λαλιάντος και δεν μιλούν γιατί θωρούν τα ξετελέματάντος. Για δε μιλεί ο Καραμαλής που κάνε τον προφήτη, ο Μητσοτάκης προπαντός, εσύ Κώστας η μύτη. Για τα δε βγαίνει ένας το συγγνώμη να ζητήσει,
από τον ελληνικό λαό που έχουν κυβερνήσει. Από τον ελληνικό λαό που έχουν κυβερνήσει. Από τον ελληνικό λαό συγγνώμη να ζητήσει. Ευρωπαίους φίλους μας θα πω με ματινάδα, θα πω με ματινάδα, πως πρέπει να ξεγράψουνε τα χρέη από την Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι φίλοι μας για να μας αγαπούνε, για να μας αγαπούνε, πρέπει το μήνα μια φορά να μας δανειοδοτούνε. Γερμανία, Άγγλοι και Γάλλοι, της Ευρώπης η μεγάλη, της Ευρώπης η μεγάλη, Γερμανία, Άγγλοι και Γάλλοι, χρηματοδοτήστε τώρα πριν ξεσπάσει κάποια πόρα. Ο Σαρκοζή είναι φίλο μας και δεν το συζητούμε, και δεν το συζητούμε. Λόγια καλά λέει για μας, γι' αυτό τον αγαπούμε. Η Μέρκελ άμα θα τη δω να βγαίνει στο μπαλκόνι, να βγαίνει στο μπαλκόνι, για την Ελλάδα να μιλεί με ζώνουν οι δαιμόνοι. Άγγελα Γερμάνα Ρούμου, αχ και να σου του χεριού μου. Άγγελα Γερμάνα Ρού μου, αχ και να σου του χεριού μου. Να σου δώσω αντισφυλάκια ένα δύο πατσουλάκια. Αγία. Πόσες γυναίκες δίπλα του και να έχει δε μερώνει, χιδεμερώνει, ή να ταχτούλεις ζωηρός ο Μπερλοπερλουσκόνι. Πολλές φορές τον Ιταλό το πιάσανε στα πράσα, το πιάσανε στα πράσα, τ' αρέσουν όλες οι μικρές κι όσες φορούνε ράσα. Μπερλουσκόνι, Μπερλουσκόνι, τι έχεις κάνει όλους σκόνι, τι έχεις κάνει όλους σκόνι, Μπερλουσκόνι, Μπερλουσκόνι. Δεν σε φτάνει μια γυναίκα, ούτε δύο, θέλεις δέκα. Έλα, έλα. Ένας είναι ο πρόεδρος που δεν φοβάται πράμα, που δεν φοβάται πράμα, αδύνατος ψημιδερός και λέγεται Ομπάμα. Έχει του κόσμου τα καλά, τίποτα δεν του λείπει, τίποτα δεν του λείπει. Όλοι το τρέμουν κι ό,τι πει γίνεται στο πλανήτη. Αχ Ομπάμα, αχ Ομπάμα, έκανα για σένα τάμα, έκανα για σένα τάμα. Αχ Ομπάμα, αχ Ομπάμα, δώσε χρήμα στην Ελλάδα να σ' ανάψω μια λαμπάδα. Ο Γιώργος ο Πρωθυπουργός είπε λεφτά υπάρχουν, είπε λεφτά υπάρχουν, και λόγιαζε το δούνου του κι τρόικα πως τ' ακούν. Και θα μας δίνανε λεφτά σαν τα παλιά τα χρόνια, σαν τα παλιά τα χρόνια, γιατί υπάρχουνε πολλά στο δούνου του ακόμα. Βασί. Αχ τι το θέλες και το πες και γελούμε από τότες, και γελούμε από τότες. Αχ τι το θέλες και το πες και μας έλεγες μετά που έπηγαν τα λεφτά, και μας έλεγες μετά που έπηγαν τα λεφτά, και μας έλεγες μετά που έπηγαν τα λεφτά. Ο Βασίλης Ονειράκης Μπακαλιάρος ήταν αυτός που ανέλαβε και την οργάνωση της εκπομπής. Είχαμε τη συνεννόηση για την σημερινή προβολή για τον Μιχάλη Τζαγκαράκη. Ο Βασίλης που είναι δίπλα μου είναι
όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι, ο μακροβιότερος συνεργάτης στο λαού του Μιχάλη Τσαγκαράκη.